Πρωτοφανεί σκηνέ που θυμίζουν ανελεύθερα καθεστώτα συμβαίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώ τα μέλη του Κογκρέσου βγήκαν κατά τα μεσάνυχτα από τι σύραγγε που είχαν κρυφτεί για να γλιτώσουν από τη λαϊκή οργή των πατριωτών, με σκοπό να επικυρώσουν το νοθευμένο αποτέλεσμα των εκλογών τη 3η Νοεμβρίου και να κάνουν πρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν μέσα στη νύχτα. Την ίδια στιγμή, εντό και εκτό Καπιτολίου, υπάρχουν χιλιάδε οπλισμένοι αστυνομικοί που του φιλούν από του πολίτε. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος Mike Pence ευχαρίστησε την αστυνομία που τον έσωσε και στη συνέχεια δήλωσε πως θα επιβεβαιώσει την εκλογή Biden με κάθε κόστος στα ξημερώματα. Την ίδια στιγμή έρχονται στην επιφάνεια εικόνες και βίντεο με τη φυγάδευση βουλευτών μέσα από τις σύραγγες από την αστυνομία για να γλιτώσουν από την οργή των πατριωτών που προσπάθησαν να σταματήσουν την επικύρωση της νοθείας. Μάλιστα, οι αστυνομικοί τους φόρεσαν σακούλες στο κεφάλι από τι ίδιε σύραγγε ξεπρόβαλαν για να κάνουν πρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν τα μεσάνυχτα. Ακόμη και μετά τη βία και τον βαδαλισμό άνευ προηγουμένου σε αυτό το Καπιτόλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών συναντώνται ξανά την ίδια μέρα για να υπερασπιστούν το Σύνταγμα, είπε ο Πέν. Δεν νικήσατε, η βία δεν νικά ποτέ, πρόσθεσε ο αντιπρόεδρο, απευθυνόμενο στου πατριώτε που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο για να σταματήσουν την επιβεβαίωση τη νοθεία. Παρόλα αυτά, οι πιστοί σύμμαχοι του Τραμπ, δηλαδή περίπου 100 βουλευτές και κάποιοι γερουσιαστές, με επικεφαλής τους Τζος Χάλι και Τετ Κρουζ, συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για την τιμή των όπλων και κάνουν ενστάσεις για τις πολιτείες όπου έγινε εκτεταμένη νοθεία.